Ο Μιχαλόλιας ο Γιώργος λέει ότι δεν ξεπερνιέται, λέει, το 210 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό σημαίνει το 210 είναι πρακτικά για μάρτυρες οι οποίοι η ασθένειά τους, η κατάσταση υγείας τους δεν καθιστά την κατάθεσή τους τέτοια ώστε να την κάνει δεκτή το δικαστήριο. Χοντρά-χοντρά. Και ο Μιχαλόγιας λέει αυτό το πράγμα, ισχυριζόμενος ότι ο μάρτυρας πιθανόν να έχει νοσηλευτεί για διπολική διαταραχή το 2011, ζητάει από το δικαστήριο να πάρει φάκελο ιατρικό από τον Ευαγγελισμό για να δει αν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο μάρτυρας είναι πραγματικότητα ή όχι, και συμπληρώνει: δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κατάθεση ανθρώπου που πάσχει από διπολική διαταραχή. Ενώ ισχυρίζεται ο συνήγορος ότι έχει νοσηλευτεί ο εν λόγω μάρτυρας Πολάκης με απώλεια συνείδησης μετά το 2013. Ο συνήγορος Παπαδέλης, σε όλο αυτό το πλαίσιο που μόλις αναλύσαμε, διαμαρτυρήθηκε για όλα ακριβώς αυτά τα οποία μόλις είπα. Ποιος τον κατέστησε προστατευόμενο, πώς ξαφνικά ήταν όλα έτοιμα, ποιος έβγαλε τη διάταξη για προστατευόμενο μάρτυρα μέσα στη νύχτα, γιατί ο μάρτυρας έχει καταθέσει κάτι σαν, ξέρω εγώ, 12-1 η ώρα. Δεν είναι, λέει, στοχευμένος μάρτυρας. Αυτά δείχνουν αναγκαιότητα αποδοχής των αιτημάτων μου. Και η πρόεδρος λέει: μετά το τέλος των προστατευόμενων μαρτύρων θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η συνήγορος Βελέτζα συνεχίζει. Ασκήθηκε, λέει, η ποινική δίωξη εις βάρος του συγκεκριμένου μάρτυρα εφόσον ετέθη τέτοια συζήτηση. Όπως ισχυρίζεται, γιατί είναι σαφές, λέει, σε ποια κατάσταση καταθέτει και ποια είναι η ψυχοπαθολογία του. Οι συνήγοροι όλοι εν χώρο αρχίζουν και ισχυρίζονται ότι η ψυχοπαθολογία του μάρτυρα δεν δίνει τη βαρύτητα στην κατάθεση που θα έπρεπε να δώσει για το δικαστήριο. Πριν τις εκλογές και πριν τη δημιουργία γραφείου στην Κόρινθο, η Χρυσή Αυγή είχε ήδη δραστηριότητα με τον Μπούκουρα επικεφαλής, προκειμένου να δημιουργήσει τις εισπύρες που χρειαζόταν για να κατέβουν στις εκλογές, και συναντιόντουσαν σε σπίτια στην Κόρινθο, μαζεύονταν σε σπίτια. Πολλά άτομα, λέει, μαζί με τον Μπούκουρα, δεν υπήρχαν γραφεία τότε, άνοιξαν όταν τα γραφεία έκλεισαν στη Νεμαία. Και μας δίνει και μια εικόνα αυτό για τον τρόπο με τον οποίο η Χρυσή Αυγή συσπήρωνε τον κόσμο που είχε μια έτσι κοντινή σκέψη και ιδεολογία, προκειμένου να κατέβει με όλη τη βάση συσπηρωμένη στις εκλογές. Δύο Πακιστανοί, λέει, έσφαξαν δύο κοπέλες στο λιμάνι της Κορίνθου. Ήταν ένα από τα σενάρια που συζητιόταν στα πλαίσια ενός δελτίου εγκληματικότητας που είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ο μάρτυρας Γάμα, το οποίο διαβαζόταν για χρόνια στις τοπικές οργανώσεις, προκειμένου τα μέλη τους να απορώνονται, αν θέλει κανείς, να πολλώνονται εναντίον μεταναστών από χώρες όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τα λοιπά. Οι δύο Πακιστανοί, λέει, η ιστορία που τους λέγανε είναι ότι οι δύο Πακιστανοί ήταν στο λιμάνι και την έπεσαν από πίσω σε ένα ζευγάρι, και μετά αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι μετά από μερικές μέρες να περνάνε από το λιμάνι, να βλέπουν τους Πακιστανούς και να τους πλακώνουν. Πακιστανούς γενικά, έτσι. Το περιστατικό δεν είναι αληθές. Το περιστατικό, σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζεται ο μάρτυρας, είναι ένα από τα σενάρια που φτιαχνόταν προκειμένου να απολώνονται τα μέλη της Χρυσής Αυγής και να ανεβάζουν, ας πούμε, έτσι, μια πρόθεση, μια διάθεση να επιτεθούν σε μετανάστες κτλ. Είναι μέρος αυτής των διάφορων εξιστορήσεων, σενάριων, όπως τα χαρακτήρισε ο μάρτυρας, τα οποία λέγονταν μέσα στην τοπική οργάνωση. Είναι συντεταγμένα, κινούνται οι χρυσαυγίτες, περνάνε, λέει, την οδόδα μας κοινού κοντά στο λιμάνι, είναι κάποιοι Πακιστανοί, τους κυνηγάνε και η κατάληξη είναι οι Πακιστανοί να βρεθούν στο νερό, και αμέσως μετά έρχεται και μια ομάδα Δίας, η οποία ομάδα Δίας βρέθηκε εκεί. Λέει στη συνέχεια ότι αυτή ήταν η γραμμή και γι' αυτό τους κυνήγησαν, γιατί η γραμμή ήταν: κυνηγάμε τους μετανάστες, τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, τους επιτιθέμεθα κτλ. Πήγαιναν, λέει, 2-3 πρωτοπαλίκαρα συζητούσαν για προστασία. Ο ένας ήταν ο Τζας, λέει, το ήξερε ο Μπούκουρας αυτό. Είχαμε πάει, λέει, ο μάρτυρας σε ένα εργοστάσιο με σταφύλια, κάποια επιχείρηση στη συνέχεια που χρωστούσε λεφτά. Είχαν πάει εκεί και ζητούσαν τα λεφτά αυτά. Ο μάρτυρας τον βάζει σε μια θέση να είναι αυτός που πάει να εισπράξει τα λεφτά μαζί με άλλον έναν, και να είναι, τέλος πάντων, το δεξί χέρι, το βαρύ πυροβολικό του Στάθη Μπούκουρα στην Κορινθία.